Έλα, κότσι! Για πάμε, κότσι! Τελευταία θα μείνω, ρε φίλε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά κάθε φορά μου φαίνεται η τελευταία θα είμαι η προτελευταία και δεν μπορώ αυτό το suspense να μην κάνει η άλλη την πόζα μου, γιατί με αυτό είμαι πολύ ανταγωνιστική. Δεν θέλω η άλλη να κάνει αυτό που είχα σκεφτεί, γιατί μετά πρέπει να σκεφτώ άλλο. Ξέρεις, I feel like αυτό το concept είναι right up Gotti's alley, yeah. Γιατί αυτή και τη Μαρίτα σου αρέσουν να κάνουν περίεργες πόζες. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, Gotti, είσαι έτοιμη? Yes. Ωραία, ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα, πάμε. Τέλεια. Ωραίο αυτό. Μπράβο. Μπράβο! Μπράβο! Ωραίο! Ωραία βλέμμα! Μπράβο! Πολύ μ' αρέσει, γιατί και αυτή έχει το flow που πρέπει, δουλεύει αργά, πολύ ωραίες γεωμετρίες, ωραία σχήματα. Και... Τι έγινε, ρε Gotti? Το δικό μου το σετ ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, είχα αυτό το weirdo από την αρχή. Βέβαια, χάθηκε σε κάποια φάση λίγο το flow, γιατί το styling δεν ήταν υπέρ μου αυτή τη φορά. Ωραίο το σπαγκάτ, κράτησε το! Όχι, όχι, δε, το χέρι κόβεται. Τα χέρια, εκεί. Βασίθα σου, Gotti! Τέλειο. Πολύ ωραίο αυτό. Λίγο πιο μακριά από... Αλέξα, ήταν. 10 δεύτερα, Gotti! Πιο μακριά από το παπούτσι! Παιδιά, όχι, άμα έχει θέμα με το ρούχο της, πρέπει να της δώσουμε λίγο. Δεν γίνεται, δεν φταίει. Απλά μου τη σπάει που γίνεται αυτό τρίτη φορά, γιατί εννοείται πως μπορώ να το αντιμετωπίσω και στην πραγματική ζωή αυτό. Αλλά τώρα δεν έχω και την άνεση του χρόνου. Θέλει να δώσει ρέστα και δεν μπορεί. Γιατί κερνάει στήθη. Μην αγώνεσαι. Τέλος. Αλλά εικόνα έχεις τέλος, Gotti! Τέλος! Εντάξει, no worries. Πήγες καλά! Τις πρώτες τρεις μπορείτε να πολύ ωραία! Μπορεί από τις πρώτες τρεις να έχουμε. Gotti, άκου λίγο. Αν υπήρχε θέμα με την εικόνα, λόγω του ότι όντως αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με το ρούχο της, ναι, θα της δίναμε παραπάνω χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχεις φέρει πολλές διαφορετικές εικόνες, οκ? Okay? Η δουλειά που επιλέξαμε να κάνουμε έχει να κάνει με το ότι σου δώσουν, πρέπει να το αναδείξεις με τον καλύτερο τρόπο. Επομένως, το να έπαιρνε παραπάνω χρόνο για να ποζάρει για ένα ρούχο που της δόθηκε και έπρεπε να το αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο, θα ήταν άδικο και περίεργο. Πήγε καλά, πήγε μέσα πήγε και καλά. Νομίζω είχε... ότι τις πρώτες τρεις λήψεις ήταν είχε και το πιο flow, καλύτερο. Έτσι. Ναι, αλλά στο τέλος ήταν το πολύ αργά. Έχει ένα τσαμπουκά. Μπαίνει μέσα του τύπου τόχο. Είναι θα το... σου ξέρεις ναι, τι γίνεται είναι όμως. Είναι... Αυτός ο τσαμπουκάς, το βεβαίως... άμα δεν έχει λίγο, ξέρεις, φρένο ναι, μπορεί να σου βγει το άκρος αντίθετο. Εδώ πέρα μπήκε με τσαμπουκά με την έννοια ότι είχε τη σιγουριά ότι θα το κάνει. Αλλά το δούλεψε πάρα πολύ μεθοδικά και πάρα πολύ σωστά στην αρχή. Στην αρχή πήγε πολύ καλή. Στο τέλος, she was a bit slow, νομίζω γιατί... Ναι, εντάξει, και αγχώθηκες. Ναι, αγχώθηκε από το... Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση σημερινή, έτσι έσπασα λίγο κορμί. Ήταν η ευκαιρία μου να είμαι λίγο εντομάκι. Αλλά αντιμετωπίσαμε και κάποια προβληματάκια τεχνικά. Εγώ από την αρχή ήξερα ότι το έχουμε, απλά χτιζότανε και ήμουν ακόμα στο progress και ξέρω ότι θα υπήρχε και ένα peak moment, αλλά αυτό το peak moment δεν το έφτιαξα γιατί έχασα το χρόνο μου. Άμα το έχω καλώς, απλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει κι άλλα. Έτσι! Ναι! Αγόρι μου! Wow! Ναι! Από μένα είναι ναι! Μπράβο, Κοτάρα! Μπράβο, Κοτάρα! Το set της Gotti's γενικά, με τα δεδομένα της Gotti's και ότι της αρέσει αυτό το weird, δεν ήταν όπως το περίμενα. Η αλήθεια ήταν ότι πίστευα ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά παραπάνω, γιατί έχει και ευληγησία. Δεν θεωρώ πως δεν ήταν ένα καλό set, αλλά πίστευα ότι θα κάνει πολύ πιο περίεργα πράγματα. Πιστεύω ότι ακόμα και με αυτά που έκανε,
επειδή είναι η κότη, ρε φίλε, και το weird με το κότη νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ, θα έχουν βγει πάρα πολύ ωραία.